έκλαιγε. Καθόταν στην πλάτη, τι έπαθες γέροντα? Τι να πάθω, λέει. Να συγκινήθηκα, έβλεπα τη φύση εδώ πέρα, ας πούμε, τα χιλιοντονάκια να πετούν, λέει, οι μέλισσες να βομβίζουν, τα λουλουδάκια να με σπάζουν τη μύτη. Και είπα, Θεέ μου, για ποιον έπλεσες στον κόσμο? Και ήρθε μια φωνή, λέει, σαν 50 κεραυνοί από τον Άθωνα, για σένα τον πλάστη μου, να με πήγε, λέει, θα πεθάνω. Μια φορά πήγα να τον δω, ήταν δίπλα τα κελιά μας, πάντοτε περνούσαν τον Παντίδωρο να το κάνει πως είναι, και τον είδα έκλαιγε. Ήταν πρωί, μια ωραία μέρα Μαΐου, πετούσαν τα πουλάκια και λοιπά, φαινόταν ο Άθωνας εκεί μόλις είχε βγει ο ήλιος. Έκλαιγε, καθόταν στην πλάτη, τι έπαθες γέροντα? Τι να πάθω, λέει, να συγκινήθηκα, έβλεπα τη φύση εδώ πέρα, ας πούμε, τα χιλιοντονάκια να πετούν, λέει, οι μέλισσες να βομβίζουν, τα λουλουδάκια να με σπάζουν τη μύτη. Και είπα, Θεέ μου, για ποιον έπλεσες στον κόσμο? Και ήρθε μια φωνή, λέει, σαν 50 κεραυνοί από τον Άθωνα, για σένα τον πλάστη μου, να με πήγε, λέει, θα πεθάνω. Αλλά δεν τον βάλα κάτω και λέει, τι θέλεις από μένα, για σένα το πλάσμα σου? Και τι θέλεις από μένα το πλάσμα σου? Λέει, να με αγαπάς και να με φοβάσαι. Πάλι, λέει, τόλμησα. Πώς να σε αγαπώ και πώς να σε φοβάμαι? Να με αγαπάς σαν πατέρα σου και να με φοβάσαι σαν πλάστη σου. Λέει, ήταν με αυτό που άκουσα τη φωνή του Θεού, δεν θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνεις πιο, κάτσε, έχουμε ακόμα ζωή. Λοιπόν, κάθε μέρα περνούσα, όπως σας είπα, εκεί πέρα. Είχε τα ματάκια του, είχαν γεροντάκι το 87 χρονών, εκεί, πουνάμε τα μάτια μου, Παθανάση, πουνάμε τα μάτια μου, έλεγε, θα δώσουμε κανένα κολύριο. Όπως ήταν ξαπλωμένος στο κρεβατάκι, απέναντι είχε ένα μπαούλο και βλέπει ένα καλόγερο, εκεί. Εσύ ποιος είσαι, δεν σε γνωρίζω. Εδώ λέει, και εγώ, σου λέει, Αγιορδίση, ποιος είσαι? Ο Κασιανός. Κασιανός, λέει, δεν έχουμε Κασιανό στο μοναστήρι. Θυμάσαι, λέει, όταν ήσαν στην Ιερά Κοινότητα εκεί και όταν γιόρταζα 29 Φεβρουαρίου, είπες, πατέρες, αυτός ο Άγιος είναι αδικημένος, κάθε 4 χρόνια γιορτάζει. Σας κερνώ, εκεί να έχουμε την ευχή του. Αυτό το κέρασμα ήρθαν στο ξυπρός. Πήγαινε κάτω, λέει, στην Αζωασταριά, φέραν και κατέσβησαν ασβέστη και βάλεις τα ματάκια σου. Και το έκανες? Το έκανα. Πήγε λοιπόν, είχε βάλει μάτια, εδώ στα μάτια ασβέστη, και αντί να πάθει έγκαυμα, ούτε φάρμακα ούτε τίποτε. Έβλεπε και μου λέγε, είδες, Άγγελε, από ένα κέρασμα που έκανα μου έδωσανε το φως που δεν θα μπορούσαν να το δώσουν οι γιατροί. Όταν έφτασε στο Αμήν, εκεί, ζήτησε να το κάνουμε ευχέλιο, το κάναμε ευχέλιο, και τη μέρα που ήταν να κοιμηθεί, είχε παρουσιαστεί απέναντι πάλι ένας και άγγελος, όπως τον έβλεπε, και άρχισε να του λέει 85, 86, 87, 87 και εξαφανίστηκε. Λέει, τι είναι αυτό το 87 μου, λέει, ήταν 85 χρονών. Λέει, να πεθάνω, λέει, τώρα που είναι 85, λέει, 86 μου είπε, 87 σταμάτησε. Λέω, μήπως πεθάνω στο 87, κάνουμε υπομονή. Και πραγματικά όταν έγινε 87, την παραμονή που ήταν της 1ης Σεπτεμβρίου, ξαφνικά σηκώθηκε, ενώ ήταν, δεν μπορούσε να σηκωθεί, και βγήκε, με βρήκε στον δρόμο, μου λέει, φώναξε, λέει, τον εκκλησιαστικό να μου φέρει το τάλαντο. Λέει, τι τον θες το τάλαντο? Φώναξε τον να έρθει εδώ. Έφερε αυτό, τον κρατήσαμε, και με το τάλαντο γύρω από την εκκλησία χτύπησε, και τον κρατούσαμε από κάτω. Του λέμε, τι ήταν αυτό που έκανες? Σε λίγο θα δείτε. Άντε να πάτε στην εκκλησία. Πήγαμε στην εκκλησία, πήγε στο κελί, και όταν πήγαμε να του δώσουμε το φαγάκι που πήγαινε εκεί, το βρήκαμε καθιστό στο κρεβατάκι, κάτω από την εικόνα του γέροντα, εκεί, εκοιμήθη. Σαν τον Άγιο, θυμάστε την κοίμηση του Αγίου Εφραίμ που έχει το μοναχό που χτύπησε το τάλαντο και μαζεύτηκαν οι μοναχοί. Έτσι έφυγε γερό Γελάσιος αυτός. Dear friends, we would like to thank you warmly for your generous support. Thank you for subscribing, commenting, and sharing. It really helps us a great deal. By doing so, YouTube will start recommending these videos to more people. It costs you nothing, but it helps our ministry. May everything be for the glory of God and His Church. God bless. Don't forget to follow Orthodox Teachings of the Elders on our Facebook and Instagram pages and on our website, otelders.org.